Για να σα πούμε το σωστό τώρα, ποιο θα ήταν. Καλύτερα να φορούσε όλο το πάνω μέρο λευκά, να κρατούσε την πινελιά τη τσάντα και τη μπότα μόνο μαύρο. Σωστό. Αλλά αυτό που θέλω να δείξω είναι να δω το επόμενο φόρεμα μόνο. Μόνο το επόμενο φόρεμα, δεν το σχολιάσω. Να τέτοια κάνει. Δεν κάνω τίποτα, Στέλιο. Μόνο το δω. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Μόνο το δω. Θα φύγουμε από αυτό το φόρεμα. Να πούμε πολλά σε αυτό το φόρεμα. Χάθηκε το γκολ τελευταία στιγμή. Να περπατήσει λίγο, κυρία, να περπατήσει. Όντως χάθηκε το γκολ. Προς τα μπρος. Να πάρει. Πού είναι η βράκα? Θα πείτε λάθος τώρα, προσέξτε. Θα πείτε. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί το κάνατε αυτό? Είναι ψηλή, ψηλή και άχαρη από κοντά η Σαρλίζ Θερόν? Τι έχουν τα μάτια της Ατζελίνα Τζολί από κοντά? Είναι στα 50 της ωραία η Μισελ Φάιφερ? Πόσο χαβαλές είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ? Τι έλεγε με την Ελληνίδα θηρορό η Τζένιφερ Άνιστον όταν ήταν μικρή? Σε λίγο, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, που τους ζει όλους από κοντά, σας αποκαλύπτει πικάντικες λεπτομέρειες για τη ζωή τους. Λοιπόν, μένουμε τώρα, Ρεστέρι, μισό λεπτό να απορολογήσουμε το θέμα, διότι ήρθε ο κύριος με το Λιζάρδος. Ο Λιζάρδος. Ναι, θα σοκαριστείτε με αυτά που έχει να σας πει για αυτούς που βλέπουμε στο Hollywood. Έχει ζήσει από κοντά, έχει πλάνα που δεν έχουν επεχτεί ποτέ. Και βέβαια θα μας εξηγήσει για πάρα πολλά πρόσωπα που εμείς νομίζουμε, ας πούμε για την Μπελούτσι. Το ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σπαστικιά? Όσα δεν έχει φέρει, εγώ την Αγγελίνα είναι καλύτερη. Περίμενε λίγο. Το ξέρετε τι κάνει η Μόνικα Μπελούτσι όταν δίνει συνέντευξη? Γιατί μπορεί να σε τρελάνει και ο άνθρωπος ακούει Μόνικα Μπελούτσι και θέλει, αν μπορεί να τη χαστουκίσει κιόλα. Θα σα τα πω μέσα μετά τι διαφημίσει, θα σα τα πει ο ίδιο. Συγχαρητήρια, κολλήτσι μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όλοι να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, και η ώρα πήγε 12. Μία ώρα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σίγουρα πολύ κινηματογραφική. Μην μου πείτε ότι το 12 δεν ήταν κινηματογραφική. Και παραμυθένια και κινηματογραφική. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και θέμα. Ποιες ώρες είναι πολύ κινηματογραφικές? Νομίζω η ώρα 12 θα ήταν μία από τις πιο κινηματογραφικές ώρες. Βγαίνουν τα φαντάσματα, συμβαίνουν θρίλερ. Αλλάζει μέρα. Ανατινάζονται κάποιες βόμβες. Για διάφορα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Λιζάρδος, εδώ παρακαλώ. Είμαι κριτικός κινηματογράφου. Θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που αφορούν βέβαια και κάτι που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πριν όμως από όλα αυτά, του ζητήσαμε μέσα από αυτή την ευκαιρία να αλλιεύσουμε πράγματα από τις δικές του πλέον πληροφορίες, αλλά και από τις εμπειρίες του. Και έχουμε γράψει 14 ονόματα, θα σας τα πω, ανθρώπων που ο Αλέξανδρος γνώρισε από κοντά μέσα από συνεντεύξεις. Τους περισσότερους όχι μία φορά, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Σε φάσεις κιόλας που ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ας πούμε, τον φώναζε και του έλεγε: Α, εσύ δεν είσαι Έλληνας. Άλεξ. Μάλιστα. Λοιπόν, Σαρλίζ Θερόν, Μέριλ Στριπ, Μαντόνα, Μόνικα Μπελούτσι, Μισελ Φάιφερ, Γούντι Άλεν, Σάρον Στόουν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντζελίνα Τζολί, Χάλι Μπέρι, Τζένιφερ Άνιστον, Νάταλι Πόρτμαν, Γκάι Ρίτσι, Χιου Τζάκμαν. Αλέξανδρε, θα σχολιάσουμε τώρα. Πώς θα θες να ξεκινήσουμε αυτή τη κουβέντα? Πώς να την ξεκινήσουμε, με ένα βίντεο? Να την ξεκινήσουμε με ένα βίντεο, αλλά το ζήτημα είναι το ότι τελικά ο κόσμος του θεάματος απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Από αυτό που βλέπουμε. Όχι, είναι απλά επαγγελματίες αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Γνωρίζουν ότι μια ταινία για να προωθεί και για να μπορέσουν να ξαναπάρουν τα ίδια πολύ ωραία χρηματάκια που έχουν πάρει στην προηγούμενη που είναι blockbuster, είναι καλό να συμμετέχουν και να δώσουν αυτό το πεντάλεπτο, εξάλεπτο, τετράλεπτο ανάλογα. Χωρίς να μου εξηγήσεις και να γίνεις λεπτομερής από την αρχή, θέλω να πεις τους τρεις πιο αγαπημένους σου, τους τρεις καλύτερους σε καρδιά που ανακάλυψες πραγματικά ότι άξιζε τον κόπο, γιατί αξίζει, και τους τρεις χειρότερους. Και θα μου πεις τους λόγους μετά. Σίγουρα είναι ο Τζον Μάλκοβιτς ένας από τους αγαπημένους μου. Ρόμπιν Ουίλιαμς, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, όπου μπήκε μέσα κάποια στιγμή μία από τις οργανώτριες των συνεντεύξεων, γιατί από τα γέλια νόμιζαν ότι έχουμε πάθει κάτι, ότι κυριολεκτικά έχει συμβεί κάτι. Και η Αντζελίνα Τζόλι ήταν η Τζολί ανάλογα. Είναι στις αγαπημένες σου? Είναι στις αγαπημένες μου. Καλή κοπέλα. Ένα γλυκύτατο πλάσμα. Οι τρεις χειρότεροι σου? Τρεις. Μόνικα Μπελούτσι στην αρχή. Μπορείς να τους κάνεις τρεις. Η Μόνικα Μπελούτσι δεν είναι από τις χειρότερες, είναι στιγμή επαγγελματίας. Μάλιστα. Ξέρει ότι στην Ευρώπη πουλάει, γνωρίζει ότι στην Αμερική πουλάει πολύ λιγότερο και δεν την ξέρουν σαν τη Μόνικα Μπελούτσι, αλλά σαν την Ιταλίδα που είχε μια μικρή συμμετοχή στην ταινία Matrix. Ναι. Υπάρχει ένας σχολιασμός εδώ πολύ εύστοχος. Άρα οι τρεις χειρότερες ποιοι είναι? Σίγουρα είναι ο Άντωνι Χόπκινς. Ήταν μια άχαρη συνέντευξη με τον Τζόνι Ντεπ, χωρίς να μπορώ να τον τοποθετήσω στους χειρότερους μου. Ξεχνάω τα κακά. Μάλιστα, ωραία. Αυτό είναι ένα χάρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σαρλίζ Θερόν, παρακαλώ, να ξεκινήσουμε και να μας πεις για αυτή τη γυναίκα. Νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες, έτσι, πολλών γυναικών επίσης. Είναι και οι γυναίκες τη συμπαθούν. Ναι. Οι άντρες τη θεωρούν μια από τις ωραιότερες και πιο κόμψες γυναίκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Hollywood. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά συμπαθής και στο γυναικείο φύλο. Είναι και. Είναι υπέροχη. Αυτό που είναι υπέροχο σε αυτή την κοπέλα είναι ότι χρόνο με το χρόνο υπάρχει μια εξέλιξη. Και δεν είναι εξέλιξη, έχω μάθει πώς να χειριζόμαι τον κόσμο. Να πούμε σε λίγο, θα πέσει και το βίντεο, θα βλέπουμε και σε βίντεο όλες αυτές τις προσωπικές επαφές. Είναι πολύ καλή ηθοποιός. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
ηθοποιός στο Μάνσερ ήταν κάπως πιο τρομοκρατημένη στη συνέντευξη που είχαμε κάνει. Κάποια χρόνια αργότερα την έκανε για το Hancock. Πριν κάποια χρόνια αργότερα, νομίζω πέρυσι για να ακριβολογώ. Χαλάρωσε. Όχι μόνο χαλάρωσε, έκανε πλάκα, ήταν ελεύθερη, αυτοσαρκαζόταν, έπαιζε λεκτικά με το σώμα της σε ένα παιχνίδι με ατάκες που κάναμε. Ήταν εξαιρετική. Μάλιστα. Να δούμε λίγο το βίντεο. Είναι παρακαλώ, πάμε. Είναι πιο όμορφη και από κοντά. Περισσότερο. If you could change really history just by saving the life of somebody, who would that be and why? Oh my God, like I have this on the top of my head. I'm so glad you asked that because I've been dying to say that. I don't know, who would I want to save? I'd probably jump in and save myself. I need some saving every once in a while, so I'd probably do that. Would you save humanity as Hancock did? Naked? Mm-hmm. It depends on, you know, how much I ate that day. So if I had a food baby, then probably not. But if I didn't have a big breakfast, sure, I'll save the world naked. There you go. Ό,τι και αν έτρωγε, άξιζε τον κόπο πάντα. Τι χωρίς είναι αυτό? Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, άμεσο, με πολύ καλό χιούμορ. Συμπαθέστατη και πραγματικά η κάμερα την κάνει να χάνει από την ομορφιά της. Α, είναι πιο ωραία. Είναι ενοχλητικά όμορφη. Πόσο ωραία. Γιατί. Ενοχλητικά όμορφη δεν υπάρχει για μας, Αλέξανδρε. Σωστή η τοποθέτησή σου, ναι. Όχι, μας αρέσει πολύ, μας αρέσει. Έκανε μεγάλη θυσία στην ταινία Μάνστερ, έτσι. Δηλαδή για το σώμα της αυτό που έκανε, που πήρε τόσα κιλά. Καταστράφηκε για να αναδομηθεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όσοι θέλουν να πάρουν Όσκαρ κάνουν μια καταστροφή ή μιμούνται κάποιο άτομο το οποίο έχει κάνει μια καριέρα στο παρελθόν. Μάλιστα. Κάτι άλλο για τη Σερλή. Απλά προσπαθώ πάντα να έχω και την αίσθηση αν θες να μείνουμε πολύ κοντά. Ψηλή είναι, ψηλή είναι. Πόσο ύψος έχει, πόσο ύψος. Είναι αρκετά ψηλή, δεν θυμάμαι πόσο. Είναι πάρος μου ρίχνει λίγο και εγώ δεν είμαι το πρώτο γόρι. Ευγενική. Αυτόφωτη είναι. Αυτόφωτη. Παιδιά, είναι σαν να έχει πάει στην πόλη, ξέρεις, και στρατιώτα το χωριό πράγματα. Για να δούμε λίγο το επόμενο βίντεο που είναι Meryl Streep. Η κυρία που έπαιξε και στο Μάμα Μία και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Μια εκπληκτική γυναίκα που νομίζω ότι θα βγει βέβαια και ειδικό βραβείο Meryl Streep Oscar. Εγώ της το είχα προτείνει αυτό το πράγμα πριν στη συνέντευξη που κάναμε. Γιατί πραγματικά είναι πλέον αδικία. Κάνει τρεις ταινίες το χρόνο. Και η ερμηνεία σας είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Πρέπει να θεσπιστεί το βραβείο. Λίγο κακιά είναι. Και εγώ αυτό πήγα. Μου βγάζει μια κακιά. Κουρασμένη. Όχι, παιδιά, εμένα μου βγάζει κάτι τόσο συμπαθές. Ναι, μου βγάζει. Αυτό είναι ακριβώς. Θα το ρωτήσω αμέσως μετά τον Αλέξανδρο. Για να δούμε λίγο τη συνέντευξή του. Start with him. Because I will stop this. In ancient Greek Sparta, they used to shout when they wanted to show their power and their authority. So, while working in Greece for the musical Mamma Mia, did you find any Spartans around shouting? No, I didn't encounter any Spartans. We were up in Damahari and Skopelos and Skiathos. Mm-hmm. I think we encountered the ancestors, the progenitors of the barbarian pirates that landed on Skopelos. We heard lots of stories about them. And did you enjoy your staying in Greece? Oh, yes. Was it the first time that you were there? No, I had been backpacking as a student around, and I'd been to Idra and Epidaurus and Athens. And I'd been mostly in the south, but I'd never encountered this northern Paleon. So oh my God. Είδες τι είπε, βορειότερα, αλλά είναι πολύ όμορφα. Να σου πω, νομίζω ότι την αδικούμε τελικά την κυρία που βγάζει πάντα κάτι, νομίζω είναι πολύ μάλλον σοβαρή και αυτό μας βγάζει μια αυστηρότητα. Τη ρώτησα και μια απίστευτη γαϊδουριά, οπότε ήταν λογικό σε κάποιο σημείο να παγώσει για μερικά δευτερόλεπτα. Τι τη ρώτησες? Μου είπε ότι είμαι μία από τους ηθοποιούς που έχει χάσει τις περισσότερες φορές το Όσκαρ, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω ότι είμαι ευνοημένη από τις ερμηνείες μου, από τα βραβεία και ένα κατεβατό μου έχει πάνω σε αυτό. Και μου έρχεται μια όχι βλακωδέστη ρώση, ένα παιχνίδι θα ήθελα να κάνω που δεν μου βγήκε αστείο. Και της λέω, τότε θεωρείς τον εαυτό σου αποτυχημένη, as a loser, και παγώνει για ένα δευτερόλεπτο, λέω, είναι η στιγμή που με κλωτσάνε. Να πεις τη Meryl Streep loser, είναι λίγο πολύ. Μέρουνε τέσσερα άτομα μέσα και αρχίζουν στις συμπάτσες. Τι είναι αυτό που ρωτάς. Αλλά έπαιξε εξαιρετικά και εκεί είναι που της βγάζει το καπέλο, επειδή ξέρει πολύ καλά το πώς να επικοινωνήσει ουσιαστικά και όχι να κάνει ένα παιχνίδι δημοσιότητας. Και τι ταλέντο έχει. Κάνει μια παύση δευτερολέπτου που εγώ έχω πεθάνει σε εκείνο το δευτερόλεπτο και αμέσως μετά με κοιτάζει στα μάτια και μου λέει, μα πώς να το κάνω αυτό στον εαυτό μου, αφού είμαι τόσο ευλογημένη.
Σωστή. Για αυτήν ξέρω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ανάμεσα στις ταινίες της λέει κυκλοφορεί σαν την ερημία στο σπίτι. Έχει το χάλι στο μαύρο. Βάζει 500 κιλά και τα χάνει λίγο πριν την ταινία. Είναι μια μαμά πολύ. Πόσα τέσσερα παιδιά έχει, Τρία-τέσσερα. Νομίζω. Αλλά... Όχι, όχι, είναι πολύ τεκνή, σίγουρα. Έχει πολλά παιδιά. Ναι. Είναι κάτι και είναι εδώ, πολύ τρελαμένη με το σπίτι της κτλ. Και το άλλο να πω ότι την φοβερή, τέτοια που έχουν την αυτοποίθηση αυτή οι ξένοι, να κάνει μια ταινία στο Μάμα Μία, που έχει ζητηθεί πολύ, ας πούμε, ότι ήταν ένα musical ελαφρύ κτλ. Που στην Ελλάδα οι ηθοποιοί είναι κατοχυρωμένοι σε ποιοτικούς βαριά ατμόσφαιρα πάνω τους και σε μη. Και αυτό που λες και εσύ πολλές φορές δεν τολμάνε, ενώ οι ξένοι τα τολμάνε όλα. Και τι ωραία φωνή. Άρα την κατατάσσεις. Και κάνει φοβερή εντύπωση εκείνο το έργο που έκανε την Πεθερά. Εγώ σε εκείνη την ταινία είπα Παναγία μου, φαντάσου να έχεις Πεθερά τη Μέρλ Στριπ. Γι' αυτό μου έχει βγάλει ότι είναι λίγο γλυκιά. Άρα πολύ γλυκιά. Είναι άμεση και ειλικρινής. Και είχε έρθει σαν φοιτήτρια με τους Σακίδες στην Ελλάδα. Είχε έρθει σαν φοιτήτρια με τους Σακίδες. Όπως ας πούμε ο Γκάι Ρίτσι, έτσι που έχει δουλέψει. Ναι, στις Πέτσες. Όχι, στην Ήο. Στην Ήο. Υδραυλικό, το λέει. Το λέει. Α, το λέει, παρακαλώ. Πάμε να δούμε όμως λίγο τη Μαντόνα. Τη Μαντόνα, πού τη συναντάς? Τη Μαντόνα τη συνάντησα πέρυσι στις Κάνες σε μια συνέντευξη τύπου. Κατάφερα τελικά να κάνω μια ερώτηση, γιατί φαντάζομαι ότι ήταν μια αίθουσα με 120-130 άτομα, τα οποία η ίδια είχε πάρει τις λίστες με τους δημοσιογράφους και έκανε τη διαλογή, όπως μου είπε η εταιρεία DDA στη συνέχεια. Για να το δούμε λίγο και αμέσως μετά να μας πεις τι έγινε εκεί. Για να δούμε την ατμόσφαιρα. Madonna, you're a real philanthropist, and I would like to ask you, what would you do if you only had 4 minutes to save the world? And, I'd go to Malawi with Justin Timberlake. if I only had 4 minutes, I would have to spend it with my children. Yeah. Θα μου επιτρέψει να ευχαριστήσω λίγο για το συγκεκριμένη μεταγραφή, επειδή το υλικό αυτό δεν ανήκει ούτε στην ΕΡΤ ούτε σε μένα προσωπικά. Ανήκει σε 7 Films, η οποία μας παραχώρησε πολύ το υλικό για να γίνει προβολή. Πάρα πολύ. Πάντως, όταν είχα ρωτήσει τον Γκάι Ρίτσι, τον άντρα της, αν είχε τα τελευταία 4 λεπτά τι θα έκανε στη ζωή του, δεν θα το πω. Δεν θα έκανε. Είπε ότι θα άναβε κάτι και θα καθόταν να τα απολαύσει. Ναι, κάτι τέτοιο είπε. Λοιπόν, νομίζω ότι η Μαντόνα είναι πολύ γλυκιά εδώ. Η Μαντόνα είναι για δευτερόλεπτα. Γλυκιά είναι την ώρα που βγαίνει η κάμερα. Γλυκιά. Μετά είναι αλήθεια. Μπορεί, μόλις βγαίνει η κάμερα. Πολλά πράγματα. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα, είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα και είχα ακούσει και μου είχαν φοβερή εντύπωση. Το φέτα τσίζ. Ότι δεν θέλουν, όχι, ότι απαιτεί από τους δημοσιογράφους που μπαίνουν συνέντευξη να μην την κοιτάνε στα μάτια, να την κοιτάνε εδώ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό θέλει eye contact και απαγορεύει να έχει σημειώσει μαζί σου. Α, να τα ξέρει. Όπως και ο Άντωνι Χόπκινς. Γιατί βγάζει τέτοια ξινή, λέει η Μαντόνα, ή μόνο εμένα μου φαίνεται. Είναι ξινή γι' αυτό. Κοίταξε, έχει καταφέρει χωρίς να έχει την εξαιρετική φωνή, μόνο δημιουργώντας ένα προφίλ το οποίο μπορεί να το πουλήσει πολύ καλά, να γίνει αυτή που είναι σήμερα. Να είναι ένα άτομο που να αναγνωρίσουμε. Χρησιμοποιεί από το Μαρία Τσικόνε ή πώς αλλιώς τη λέγανε, κάνει το όνομά της Μαντόνα. Από μόνο της δείχνει την ανάγκη της να φανεί. Μάλιστα. Αυτά με τη Μαντόνα.